Να μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές. Πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, από αυτά εδώ πέρα, το εσωτερισμό που εμείς λέμε και καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα, να έχει μία άποψη πάνω σε αυτά τα πράγματα και τα συστήματα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι για να μπορούν να καλυτερεύουν και να διευθύνουν τη ζωή τους, έτσι. Αυτό που θα ήθελα να σας πω εγώ, ότι αυτοί οι θεσμοί υπάρχουν επειδή έχουμε συμφωνήσει να υπάρχουν για το καλό όλων. Όμως καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος, όταν δεν είναι σύμφωνος μέσα του, και εκεί πάλι έρχεται το εγώ της αποκοπής, που βάζει τον άνθρωπο σε συχνότητες, θα λέγαμε, αποκοπής, έτσι, τις αρνητικές, τις, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτές που θέλουν να αποθηκεύουν ενέργεια, να παίρνουν τον ανταγωνισμό και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν εδώ, είπαμε, για να δυναμώσουν την ψυχή μας, έτσι. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να έρθει σε ένα, θα λέγαμε, λειτουργικό σύστημα, σε ένα λειτουργικό, θα λέγαμε, σε μια ενέργεια λειτουργική, διότι δεν υπάρχει η συνοχή. Δηλαδή, θέλω να πω, διότι δεν κρατάνε το λόγο τους, γιατί δεν έχουν λόγο μέσα τους, γιατί δεν έχουν συνέπεια. Και πάντοτε, να ξέρετε ότι οι πολιτικοί αντιπροσωπεύουν τη μάζα. Και επειδή η μάζα είναι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, άνθρωποι πλανεμένοι, μηχανικοί, λάτρες της αποκοπής, του εγώ, της ύλης, προσκολλημένοι, είναι φυσικό για να έχουν την εξουσία ότι πρέπει να είναι παραπάνω. Δηλαδή πρέπει να είναι παραπάνω όλα αυτά που σας είπα, όπως αν υπήρχε εκείνη η περίπτωση να ήταν όλοι, θα λέγαμε, άγιοι, καλοί, αυτοί που θα διοικούσαν τον κόσμο θα ήταν πάλι παραπάνω καλοί. Άρα καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ότι για να είναι στην εξουσία, αυτή που είναι στην εξουσία κάθε φορά, πάει να πει ότι είναι το μέγιστο, το παραπάνω από όλα αυτά που, θα λέγαμε, αντιπροσωπεύει, έτσι, ο άνθρωπος ατομικά. Τι θέλω να πω πάνω σε αυτό? Θέλω να πω ότι όταν η ανθρωπότητα δεν καταλάβει ότι πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και οτιδήποτε απόφαση έχει πάρθει, θα λέγαμε, από αυτή, σε εισαγωγικά πάλι, τη δημοκρατία την οποία έχουν φτιάξει μερικοί, που υποτίθεται ότι ισχύει, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει η δημοκρατία ανάμεσα σε συνειδήσεις διαφορετικές, γιατί τότε λέγεται οχλοκρατία και απλά παίρνουν σαν δίκαιο αυτό που θέλουν οι περισσότεροι και όχι, θα λέγαμε, αυτό που μας δίνει η μέγιστη συνείδηση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πραγματικότητα, φίλοι μου, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε δημοκρατία, γιατί στην ίδια τη φύση, ξέρω να βάλουμε και τη Γιάννα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μπήκες? Ναι. Ωραία. Χαμήλωσε το μικρόφωνο σου για να συνεχίσουμε. Οκ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πούμε ότι σε αυτούς τους κόσμους αποκοπής, τους οποίους, ας πούμε, βιώνουμε, έτσι, αυτό που λένε οι άλλοι, δημοκρατία, ισότητα και αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να υπάρχουν. Αυτό που το θέμα που πρέπει να ψάξει ο κόσμος είναι πώς μπορεί την εξουσία αυτός που την έχει να τη χειρίζεται θετικά. Αυτό είναι το όλο θέμα. Γιάννα, άμα θες, σήγασε το μικρόφωνο. Γιατί ακούγεται. Άρα λοιπόν, ισότητα και ίσα δικαιώματα δεν μπορεί στην πραγματικότητα η φύση να αφήσει να δώσουν ποτέ. Η μία συνείδηση, πάω να το έχουμε πει, ότι υπερνικάει την άλλη. Οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν ίσα δικαιώματα είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν στην πραγματικότητα, είπαμε, να φτιάξουν εκείνη την πίστη μέσα τους για να μπορούν να εκπέψουν συνειδητά την αλήθεια τους, ώστε μαζί με άλλους να μπορέσουν να συνενωθούν και να την κρυσταλώσουν. Αυτόματα λοιπόν βλέπετε ότι η συνείδηση, ό,τι και να κάνει, ακολουθάει τον νόμο της φύσης. Ότι η μικρή συνείδηση ακολουθάει τη μεγαλύτερη. Έτσι λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνουμε, ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να έχουν όλοι, θα λέγαμε, τα ίδια δικαιώματα εκ φύσεως, γιατί δεν έχουν όλοι τις ίδιες ιδιότητες. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο Σοκράτης, ας πούμε, ήταν υπέρ της αριστοκρατίας, αλλά τι εννοούσε? Εννοούσε ότι ο καθένας πρέπει να εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες που έχει και να μπαίνει στα κατάλληλα πόστα, αλλά για το καλό. Πρέπει να έχουν ίδιο σκοπό όλοι. Και στην πραγματικότητα ο σκοπός είναι αυτός που λείπει, γιατί έχει γίνει εγωιστικός. Αν όλοι είχαμε ένα κοινό σκοπό, δεν χρειάζεται να υπάρχει ισότητα, φίλοι μου.
Χρειάζεται όμως να υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Πρέπει όλοι να έχουμε ένα όραμα μπροστά μας που να είναι κοινό, πάνω απ' όλα ανθρώπινο. Πάνω απ' όλα θα λέγαμε της αγάπης, της ελευθερίας, του σεβασμού. Χωρίς αυτά τα πράγματα δεν γίνεται όση ισότητα και να δώσουν. Και αυτό είναι το κόλπο που μεταχειρίζονται συνήθως οι αρνητικοί. Τι κάνουν δηλαδή? Δίνουν την ελευθερία και τη δύναμη σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τη διευθετήσουν. Έτσι ακριβώς δώσανε την ελευθερία και τη δύναμη στους γιατρούς, στους πολιτικούς, στους παπάδες, στους πνευματικούς, σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή αυτοί που κυριαρχούνται από το εγώ, πήρανε και τους βάλανε σε πόστα τέτοια όπου έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι αμερόληπτοι, που να έλεγε σαν το Σοκράτη ότι ναι, είμαστε φίλοι, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι μου είναι η δικαιοσύνη, φίλοι μου είναι η αλήθεια, φίλοι μου είναι η βοήθεια, φίλοι μου είναι ο εθελοντισμός. Αν δεν ισχύουν, φίλοι μου, αυτά τα ανθρώπινα πράγματα πάνω από εμάς και ισχύει το εγώ, ανεξάρτητα τι κόμμα θα έρθει, ανεξάρτητα πώς έχει χρωματίσει ο καθένας, δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτό που όλοι θέλουμε. Και αυτή η αλλαγή έχει έρθει τώρα. Αν πραγματικά εμείς θέλουμε να φτιάξουμε κάτι, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο τι θα ψηφίσετε στις εκλογές. Γιατί δεν μπορεί μόνο από μία μέρα κάτι να αλλάξει. Πρέπει καθημερινά να δίνετε στον εαυτό σας τα ίδια δικαιώματα, να μετανοήσει, να αλλάξει, να επιβεβαιώσει, να ανακαθορίσει και να είστε σε μια συνεχόμενη αλλαγή. Και όχι να αναζητάτε το βόλεμα και ότι με μία ψήφο θα αλλάξουν τα πάντα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, φίλε μου. Γι' αυτό μην αγχώνεστε στην πραγματικότητα τι θα ψηφίσετε. Γιατί δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχει η καθημερινότητα. Κάθε μέρα νομίζετε ότι θα ψηφίσετε. Κάθε μέρα για σας θα είναι μία ψήφος. Και τώρα αυτό το καιρό των ανακαθορισμών, κάθε μέρα είναι σημαντική. Γιατί αλλάζουν καιροί, αλλάζουν οι ενέργειες. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όσον αφορά στις εκλογές, πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά μέσα στο διαχωρισμό ο καθένας βλέπει πισάξια την αλήθεια. Στην πραγματικότητα αυτό που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι, ανεξαρτήτως τι κόμμα θα βγει, πρέπει να το υποστηρίξουν όλοι μέχρι την επόμενη εκλογή. Που θα είναι πάλι, βέβαια, μόλις αποφασίσει ο κόσμος. Που πρέπει να είναι πάντα, μόλις βλέπει ότι αυτός που γυρίζει στην εξουσία δεν κάνει αυτά που λέει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο κόσμος όμως στην πραγματικότητα της έχω επιφυλεί. Δεν θέλει να αλλάξει. Λέει και στην πραγματικότητα δεν θέλει να αλλάξει. Γιατί σας ξαναλέω, οι πολιτικοί θα αλλάξουν αν αλλάξετε εσείς. Αν δεν αλλάξετε εσείς, δηλαδή εμείς, δηλαδή το σύνολο, πώς είναι δυνατόν να έχει κάποιος εξουσία πάνω σας? Θα πρέπει να είναι καλύτερος για να έχει εξουσία πάνω σας. Και αν είμαστε εμείς καλοί, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο καλοί για να τους βάλουμε κυβερνήτες. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε καλοί, γι' αυτό έχουμε τους μεγαλύτερους απατεώνες να μας εξουσιάζουν. Γιατί είναι πιο καλοί στην πονηριά, πιο καλοί στο εγώ. Και αυτά τα κέντρα που έχουν φτιάξει όλα και όλα αυτά τα πράγματα και εκεί που οδεύει στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, τον πάνε στη μηχανοποίηση. Ακριβώς για να το διοικούν. Ακριβώς για αυτό το πράγμα που σας λέμε, ξυπνήστε. Προσέχτε, γιατί ο ύπνος, έτσι, τι σε κάνει? Σου μειώνει τη δύναμη της δημιουργίας. Είσαι στο τώρα, είσαι εκεί, είπαμε όπου είσαι, ναι, όλα τα καλά, τα αγαθά, αλλά σαν το βόδι, επειδή θα σε αγαθώ, θα σε πάρω ο άλλος, θα σε σβερκώσει για να του φτιάξει το χωράφι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Στην πραγματικότητα δεν είναι το θέμα ότι έχουμε όλοι ίση δύναμη. Δεν γίνεται αυτό μες στον διαχωρισμό που ζούμε. Στην πραγματικότητα ο καθένας παίζει το ρόλο του και έχουμε εδώ πέρα, είπαμε, ο καθένας για τα ψυχική του διαδρομή να παίξει τα σενάρια που έχει. Από εκεί και πέρα πρέπει ο Ηρακλής να μεταχειριστεί τη δύναμη για βοήθεια και όχι να γίνει τύραννος. Αυτή είναι η διαφορά. Που καταλαβαίνουμε όλοι ότι όποιος έχει λοιπόν τη δύναμη πρέπει να έχει την ηθική. Άρα κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται, κοιτάξτε πώς ρίξατε την ηθική, κοιτάξτε πώς βγάλανε τον άνθρωπο από την ηθική, κοιτάξτε πώς τα γυρίσαν όλα. Κοιτάξτε πώς έγινε τον άνθρωπο να κάτσει και να κοιμηθεί τελείως, τα λέγαμε έτσι, κοινωνικά σας μιλάω τώρα. Γιατί όταν κοιμάται ο άλλος και όταν δεν ξέρει που πάει ο άλλος, είναι φυσικό να του παίρνουν την ενέργεια και να φτιάχνουν την πορεία αυτή. Και έχουμε παραδώσει την ενέργεια, τι σας λέω. Άρα λοιπόν μην πιάνεστε κορόιδο. Δεν μπορεί μια εκλογή να φέρει το οτιδήποτε αποτέλεσμα αν δεν αλλάξουμε εμείς. Και αυτό που θέλω να σας πω τώρα και περνάμε στο επόμενο έτσι θέμα,
γιατί πάνω κάτω αυτά τα πράγματα έχουμε ξαναμιλήσει, έτσι, είναι ότι αυτό το πράγμα που έγινε τώρα μεταξύ μας, γενικά εδώ πέρα, με τους τζιχαντιστές, στη Γαλλία και όλα αυτά τα πράγματα που ακούτε, καταλάβετε ότι μέσω από αυτό τον ύπνο που έχουν ρίξει την ανθρωπότητα και τον διαχωρισμό, ενεργοποιούν ανθρώπους που έχουν στείλει οι ίδιοι και έχουν ήδη χρηματοδοτήσει με τις ενέργειες τις δικές σας, με τα λεφτά τα δικά σας, για να μπορούν να αφυπνίζονται έως ορισμένου σημείου μεν, αλλά χωρίς την ηθική δε. Αυτό δημιουργεί μια πόρωση στον άνθρωπο και ενεργοποιούν ομάδες που είχαν σπείρει από παλιά σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο τώρα οι τζιχάντ ή οι κομμουνιστές ή οι φασίστες ή οτιδήποτε. Είναι ομάδες που είναι απλά σαν τα πρόβατα και τα ενεργοποιούν την ώρα που θέλουν για να φέρουν τα δικά τους αποτελέσματα στις κοινωνίες μέσω των κυμάτων που εκτινάζονται από τις ενέργειες των σεναρίων οι οποίες γίνονται. Όταν ξέρουν ότι ο άνθρωπος είναι φοβικός και όταν αυτοί ήδη διασπείρουν το φόβο, τους πολέμους και τα υπόλοιπα, είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ να μην χρησιμοποιήσουν το φόβο για να σας φέρουν εκεί που θέλουν? Εσείς βλέπετε στην αρχή, τα λέγαμε το τυρί και λέμε ότι okay, το δαγκώνουμε, είναι κρίμα, σκοτώσαν τον ένα, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά τα πράγματα είναι τα αποτέλεσμα ορισμένων ενεργειών που δουλεύουν χρόνια. Που δουλεύουν χρόνια και έχουν φτιάξει τις βάσεις σε όλες ακριβώς μέσα τις κοινωνίες. Υπάρχουν άνθρωποι ρομπότ, γιατί είναι ασυνείδητοι, που τους έχουν μοιήσει σε μια θρησκεία, σε μια δασκαλία και έχουν κρύψει πολλά πράγματα για την ηθική και τους κάνουν και τους μεταχειρίζονται είτε για τους αρχαίους Έλληνες, είτε για την Ελλάδα, είτε για τον Μωάμεθ, είτε για τους Εβραίους, είτε για τον Χριστό, είτε για ό,τι θέλετε. Όταν δεν έχει αφυπνιστεί πέραν του εγώ ο άνθρωπος, το μόνο που θα κάνει είναι να φέρει τη δική του αλήθεια και θα πλακώνεται με τους άλλους. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε και είτε λέγεται πολιτική, είτε λέγεται θρησκεία. Έχουν μπει μέσα, τι σας είπα, άνθρωποι μηχανικοί, πλανεμένοι, αρνητικοί, παντού, σε όλα τα λειτουργήματα και έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, επειδή είναι πλανεμένοι, τίποτα άλλο παρά να διαιωνίσουν ό,τι έχουν. Δεν τους ενδιαφέρει περί ψυχή, δεν τους νοιάζει. Είναι οι ληστές, τα λέγαμε. Άρα καταλάβετε ότι αυτό το πέρα το πράγμα, η διάλυση που πάνε να φέρουν, είναι επειδή πάνε να διαιωνίσουν κάτι που δεν μπορεί να διαιωνιστεί. Και εκεί μέσα λοιπόν σας είχαν εκπαιδεύσει και στη σιδηρά εποχή, τα λέγαμε, ήταν ενέργειες τέτοιες που όλος ο άνθρωπος έπεφτε εκεί. Οδεύει προς την ανακύκλωση, προς τη διάλυση. Τώρα όμως οι εποχές αλλάζουν, οι ενέργειες αλλάζουν και θα αποδομηθούν αυτά τα πράγματα. Και αυτοί αναγκαστικά κάνουν ό,τι μπορούν να κρατήσουν λίγο παραπάνω. Είναι με νύχια και με δόντια αρπαγμένοι έτσι από τις παλιές ενέργειες. Και έχουν και αυτούς που ταΐζουν. Αυτούς τους ανθρώπους που ζουν από τις παλιές ενέργειες. Έχουν τους δικούς τους νεκροθάφτες που περιμένουν πτώματα γιατί ζουν παρασιτικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Κοιτάξτε την κοινωνία. Έχουν φτιάξει έτσι την κοινωνία ώστε ο ένας να τρέφεται από τον άλλον. Είναι παρασιτικές κοινωνίες που ζούμε. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει μια συνοχή όταν η ζωή του μυανού είναι ο θάνατος του άλλου. Αυτό όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει, πάντα σκοτώνεται. Γιατί λέμε ο ένας, α, είναι συντανιστής, κάνει συναυλίες, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Πίσω του δουλεύουν εκατομμύρια άνθρωποι. Ο άλλος μπορεί να λέει, άλλα, πίσω δουλεύουν και τρώνε εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί? Γιατί σας έχουν κάνει να παραδώσετε τη δύναμή σας και αναγκαστικά για να επιβιώσετε θα πρέπει να διαλέξετε ένα μέρος. Επομένως αυτό το πράγμα δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει. Γιατί οι ίδιοι αναζωογονούν, θα λέγαμε, τον διαχωρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ανώφελα μπροστά στα μάτια τα δικά μας. Αν δεν αλλάξει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα του, μην περιμένετε πράγματα να γίνουν. Αν αλλάξει ο άνθρωπος μέσα του, ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, ό,τι κόμμα και να ψηφίσετε, είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε είναι Κουκουέ, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Σαμαράς, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, γιατί αυτόματα δεν θα μπορούν να διοικήσουν την ενέργεια όπως διοικούσαν παλιά. Για να γίνει αυτό όμως, φίλοι μου, τι θα πρέπει? Θα πρέπει να φύγουν οι ενέργειες αποκοπής. Και επειδή οι ενέργειες αποκοπής ακόμα από τον άνθρωπο μέσα, το μέσο άνθρωπο δεν φεύγουν, θα αποδομηθούν αναγκαστικά από τις ενέργειες της γης. Και οι ενέργειες αυτές έχουν έρθει. Και οι ενέργειες αυτές θα φέρουν αυτά τα αποτελέσματα που για πολλούς θα φαίνονται καταστροφικά. Που για πολλούς θα φαίνονται
ότι αποδομείται η πραγματικότητα, που για πολλούς τα λένε ό,τι θέλουν. Γιατί ο καθένας στη φαντασία του, μέσα από το εγώ του, έχει φτιάξει μια πραγματικότητα ότι θα γίνει με την αναβάθμιση. Που μπορεί όμως να μην έχει σχέση με αυτό που είναι να γίνει, γιατί απλά αυτός ο άνθρωπος, οι πεποιθήσεις του, τι είπαμε, δεν συμβαδίζουν με τις αλήθειες της γης. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, σε ξαναλέμε, όποιος δεν αφυπνιστεί, όποιος δεν ξεκινήσει να κάνει ορισμένα πραγματάκια που λέμε, για να μπορεί να διοχετεύσει ομαλά μέσα τις ενέργειες, οι ενέργειες θα δουλέψουν σαν ένα μεγάλο ηλεκτρικό ρεύμα που θα περάσει από ένα χαλασμένο καλώδιο. Θα το λιώσει. Γιατί το καλώδιο θα είναι αρκετά δυνατό να βιώσει αυτή την αλλαγή, αυτό την αύξηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κάθε ένας άνθρωπος που αρχίζει και προετοιμάζεται μέσα του και φτιάχνει τον εαυτό του, είναι πολύ πιο πριν έτοιμος, γιατί έχει δυναμώσει, θα λέγαμε, το καλώδιο, ώστε τώρα που έρχεται η νέα ενέργεια, θα περάσει μέσα του και θα γειωθεί στη γη. Αυτός μέσα του που τόσο καιρό ή τώρα δεν αποφασίζει να μεγαλώσει την αγωγημότητά του και ξεκινάει και φέρνει αντίσταση, είναι φυσικό ότι θα υπάρξει βραχυκύκλωμα και θα τον κάψει, τα λέγαμε. Και το κάψιμο θα γίνει πρώτα ενεργειακά στην άβρα του και σιγά 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 θα έρθει και θα δείξει την κρυστάλλωση, αυτή την αποσύνθεση. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε ότι δεν είναι για να σπείρω κανένα πανικό ή οτιδήποτε, γιατί αν μας έλεγα ότι θα πεθάνετε θα μου λέγατε «ΟΚ, το ξέρουμε». Είναι κάτι φυσικό. Οι κύκλοι αλλάζουν, όπως είναι ο κύκλος ζωής μας, της μέρας, της ανάσας, έτσι είναι και οι πιο μεγάλοι κύκλοι. Και τώρα θα περάσουμε σε μια πιο μεγάλο κύκλο που κλείνουν, θα λέγαμε, έτσι ορισμένες εποχές στη γη. Απ' τη μία περνάμε στην άλλη. Δεν είναι κάτι που σας λέω για να σας φέρει κάτι τρόμο. Ήταν σαν να σας λέω, παιδιά, μετά το χειμώνα θα έρθει η άνοιξη. Τι είσαι, προφήτης, θα μου πεις. Όχι, αλλά έτσι είναι ο κύκλος. Δεν είμαι προφήτης, αλλά ενόραση σημαίνει ότι έχεις δει κύκλους. Και από τη στιγμή που έχεις δει τους κύκλους και ξέρεις πώς δουλεύουν, είναι φυσικό ότι θα ξαναγυρίσουν αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Τώρα με την ίδια ένταση, με άλλη ένταση,